θα συνομιλήσουμε αρχικώς με έναν άνθρωπο που εκτός από τη γεωπολιτική ανάλυση και την οικονομική γεωγραφία έχει πτυχίο και στις τεχνικές σπουδές, και είναι ο κύριος Ιωάννης Μάζης, από τον οποίο ζήτησα σήμερα να αγγίξουμε αυτό το κομμάτι, κατά πόσο οι σεισμοί επηρεάζουν τη γεωπολιτική και αντίστροφα, κυρίως όμως να σταθούμε και σε αυτό που ο απλός κόσμος το ανοιχνεύει. Σου λέει ναι, να βοηθήσουμε τους δοκιμαζόμενους Τούρκους πολίτες, αλλά να βοηθήσουμε και τους δοκιμαζόμενους Σύριους πολίτες. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Με τέτοιες ειδήσεις κανείς δεν νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Όχι βέβαια. Παρ' όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα, και κύριε Μάζη θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο στο να πούμε και να πράξουμε ανοιχτά και οργανωμένα βοήθεια και προς τις βόρειες περιοχές της Συρίας, και η απάντηση είναι μα με ποιον να βρεις να συνεννοηθείς. Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν πρέπει να είμαστε ποτέ μονομερείς. Οι άνθρωποι παντού είναι άνθρωποι, ο πόνος παντού είναι πόνος, και βεβαίως ένα κράτος με πολιτικό πολιτισμό και ήθος όπως η Ελλάδα πρέπει να συνδράμει, ούτως ώστε και αυτή να τύχει σε μοιραίες στιγμές ομιγέννητο αντίστοιχης διεθνούς συνδρομής. Αυτό είναι μια αρχή. Δεύτερον, η Συρία έχει κυβέρνηση. Μπορείς να συζητήσεις με την κυβέρνηση της Συρίας για το τι ακριβώς βοήθεια και πώς αυτή μπορεί να προσφερθεί από την Ελλάδα στις δοκιμαζόμενες περιοχές. Αυτό είναι σαφές, και η απάντηση που δηλώσατε προηγουμένως δεν στέκει λογικά. Ναι, αλλά μισό λεπτό κύριε Μάζη, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Οι περισσότερες κυβερνήσεις της Δύσεως, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ακολουθούμε και εμείς, σου λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε πια αυτή την κυβέρνηση. Όχι τώρα, από το 12. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μπλέκει η πολιτική με αυτό που ορθά είπατε εσείς. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Ο ανθρώπινος πόνος δεν πρέπει να μπλέκει με πολιτική. Σωστό. Τελεία. Αυτό είναι θέσφατο. Ο πόνος, ο θάνατος, η καταστροφή δεν πρέπει να μπλέκει με πολιτική. Γιατί αλλιώς υποβιβαζόμεθα σε ναζιστικές λογικές, οι οποίες λένε ότι τους υπανθρώπους μπορείς να τους αφήσεις να πεθάνουν, γιατί ούτως ή άλλως αποτελούν άχθος αρούρης, αποτελούν βάρος και μίασμα της γης. Λοιπόν, αυτά είναι ανεπίτρεπτα, απαράδεκτα να ακούγονται και να λέγονται. Mm-hmm. Θα μιλήσεις με τον οποιονδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει, να προσφέρει τη βοήθειά σου. Για το θάνατο, για την καταστροφή, για τον πόνο. Αυτά είναι απαράδεκτα. Εάν βάζουμε πολιτική και ποιος μιλάει, παραδείγματος χάρη, με τους Ρώσους, ή ποιος δεν μιλάει με τους Ρώσους, και οι Τούρκοι μιλάνε με τους Ρώσους. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση. Θεωρείτε αυτό το αλακάρτ είναι υποκριτικό, πιστεύετε? Θεωρείτε ότι παίζεται κάτι άλλο? Όχι, όχι απλώς είναι υποκριτικό. Είναι συχαμερό. Και δεν μπορούμε εμείς, τη στιγμή που η διεθνή κοινότητα σπέβδει, να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως απέναντι που? Στον ανθρώπινο πόνο, στο θάνατο. Μην τυχόν και μας πούνε ότι βοηθάμε Κούρδους και δυσαρεστήσουμε την Τουρκία, την επίσημη κυβέρνηση της Τουρκίας. Τι είναι αυτά? Μην τυχόν και μας πούνε ότι βοηθούμε συνεργάτες των Ρώσων. Η Τουρκία είναι η πρώτη συνεργάτη των Ρώσων. Τι ανοησίες είναι αυτές? Εδώ έχουμε θάνατο, καταστροφές. Παντού βοήθεια, και στην Τουρκία και στη Συρία. Τώρα, κύριε Μάζη, νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό που είπατε. Η ανθρωπιά και η βοήθεια δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Και εδώ οι τεκτονικές πλάκες δεν έχουν όριο. Ο ανθρωπισμός δεν μπορεί να βάζει όρια και σύνορα. Θέλω να σας ρωτήσω
Επειδή έχετε γνώσεις και από το Μετσόβιο, δεν είστε απλά γεωπολιτικός αναλυτής. Αν θεωρείτε ότι εδώ είναι η επιτομή από τη μια ενός καταστρεπτικού σεισμού, δύο καταστρεπτικών σεισμών, από την άλλη όμως και η επιτομή του εύκολου κέρδους στις κατασκευές. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι κατασκευές στην Τουρκία έπασχαν και πάσχουν, και θα έλεγα ότι πάσχουν μέχρι και τη δεκαετία του 2000, διότι εξαρτάται σε ποια περιοχή χτίζεις, έτσι. Πρώτα για να λυθεί το πρόβλημα κατοικίας στην Τουρκία, με μια ματιά στις εικόνες των καταρρευσάντων κτηρίων μπορείς να καταλάβεις ότι υπολείπονται θεμελιωδώς, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που μάλλον είναι κρίσιμη στις στιγμές αυτές, βασικών προβλέψεων οικοδομικής ασφάλειας. Δείτε τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένες αυτές οι πολυκατοικίες ή τα διόροφα ή τα τριόροφα σπίτια. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, λύνουν ένα πρόβλημα αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές. Λύνουν ένα πρόβλημα πολιτικά, λαϊκίστικα, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, αυτά τα πληρώνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, τι φταίει ο κόσμος, τι φταίνει η δυστυχία αυτή, τι φταίνε αυτά τα παιδάκια τα οποία τα μαζεύουν κάτω από τις πέτρες και βλέπεις τα ματάκια τους και σου σκίζεται η ψυχή. Ακόμη και αν ζήσει αυτό το παιδάκι, πώς θα ζήσει από εκεί και πέρα. Το έχουμε σκεφτεί. Λοιπόν, η βοήθεια αυτή που πρέπει να γίνει και η αρχή μιας εποπτικής παρεμβάσεως στο οικοδομικό ζήτημα της Τουρκίας, ούτως ώστε να μην ξανασυμβούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό αυτού του είδους τα ατυχήματα. Είναι βασικό. Για σκεφτείτε και το άλλο. Μιλάμε για το Ακούγιου. Το Ακούγιου βρίσκεται στην εμβέλεια αυτών των σεισμών. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε, και λέω ο Θεός να μας φυλάει, εάν ο σεισμός αυτός πλήξει κάποια στιγμή τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου. Καταλαβαίνετε ότι όλη η Μεσόγειος θα βρίσκεται υπό το κράτος πυρηνικής απειλής, πυρηνικού θανάτου. Θα βάλει κανείς μυαλό στους Τούρκους σε αυτά, με αυτήν την αφορμή? Θα τους πει ότι κοιτάξτε κύριοι, σας το λέγανε διάφορες οικολογικές φωνές και τεχνικές φωνές από όλη τη διεθνή κοινότητα, ότι δεν μπορείτε σε μια τέτοια περιοχή να χτίζετε πυρηνικό σταθμό και να αφήνετε έκθετη ολόκληρη τη Μεσόγειο στον πιθανό κίνδυνο του πυρηνικού θανάτου. Εδώ θα γίνει μια κίνηση της Ελλάδος, μια κίνηση της Κύπρου, να συντονιστούν οι μεσογειακές χώρες, ούτως ώστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να κατατεθεί ένα αίτημα για να σταματήσει η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Ακουγιού. Κύριε Μάζη, επειδή σωστά το θέτετε, είναι στην εμβέλεια και χθες μας έλεγε σεισμολόγος ότι υπάρχει άλλο ρήγμα εκεί που κάποια στιγμή κανείς δεν ξέρει, μπορεί να ενεργοποιηθεί. Κατά τη γνώμη σας, είναι ένα από τα θέματα πια, είπατε, στον Οργανισμό Εθνών, που ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το κράτος και της βοήθειας θα πρέπει να επανεξετάσει? Καθέστατα, μα αυτό είπα ακριβώς τώρα. Είπα ότι πρέπει να γίνει επίσημη παρεμβολή των μεσογειακών κρατών, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη ζώνη πυρηνικού κινδύνου από μια σεισμική δόνηση που θα πλήξει το Ακούγιου, να συντονιστούν από την Ελλάδα και την Κύπρο, έτσι, πρωτίστως, ούτως ώστε να οριστούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας στη Διεθνή, η οποία βεβαίως καλά κάνει και ασχολείται με την υπόθεση του Ιράν, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε με εμπλουτισμό ουρανίου για κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά εδώ
έχουμε να κάνουμε με ένα σταθμό ο οποίος, ας μην κοροϊδευόμαστε, ο τελικός σκοπός του κυρίου Ερντογάν είναι να φτιάξει ένα σταθμό ο οποίος να εμπλουτίζει ουράνιο για να κατασκευάσει κάποια στιγμή και η Τουρκία με τεχνολογία την οποία θα λάβει είτε από τη Ρωσία, είτε από το Πακιστάν, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε και από τους τρεις μαζί, πυρηνικά όπλα. Αυτά τα βλέπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Εάν δεν τα βλέπει, η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν να συντονίσουν τα μεσογειακά κράτη για να τον κάνουν να τα δει. Και επίσης, η ευαίσθητη στην οικολογία και στον αερισμό των αγελάδων, Θεέ μου, δεν ξέρει κανείς να κλάψει ή να γελάσει, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ασχοληθεί και με την υπόθεση αυτή του ακουγιού. Έρχεται ένα ερώτημα, μια παρέμβαση ακροατή, καρφή, μπηχτή, θα έλεγα προς εσάς. Είναι η ίδια η άποψη του καθηγητή και για τη Γαλλία που επίσης αγνοεί προκλητικά την ύπαρξη ανθρώπων και αναγκών στη Συρία και στέλνει βοήθεια μόνο στην τουρκική πλευρά ή την εξαιρεί? Μα σαφώς, δεν εξαιρείται κανείς. Δεν κατάλαβα. Τι περιμένατε να πει ο κύριος Μάζης? Εγώ ή αδερφός, για να απολογηθώ για αυτούς. Κύριε Μαζί. Αυτά είναι ανόητα, πέστε στο κύριο σας. Ανόητα και κακοήθη. Κύριε Μαζί. Αγαπώ τη Γαλλία βεβαίως, όπως αγαπώ, γιατί είναι η χώρα που μου μάθε γράμματα. Με υποτροφία μάλιστα. Είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί με τίμησε και με τιμά συνέχεια. Ενώ η δική μου χώρα, ξέρετε. Ναι. Ξέρω, ναι, θέλετε να πει. Ναι, να μην ασχοληθώ με παρακάτω. Κύριε Μαζί, ας μείνουμε στο θέμα. Καλά κάνατε και απαντήσατε όμως. Θέλω να σας ρωτήσω, αν οι σεισμοί θεωρείτε ότι με βάση και το δραματικό πια πεδίο και σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, μεταβάλλουν και το εσωτερικό πολιτικό ζητούμενο στην Τουρκία, ή αν εργαλειοποιούνται ή αν θα εργαλειοποιηθούν από τον Ερντογάν που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Κοιτάξτε, να εργαλειοποιηθούν πώς? Παραδείγματος χάρη, δώστε μου ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι αυτός που συνομιλώ με όλη τη διεθνή κοινότητα η οποία σπέβδει να βοηθήσει. Εγώ είμαι αυτός ως κράτος που θα παρέχει την αρρωγή, άρα εγώ είμαι η σταθερά την οποία πρέπει να εμπιστευτείτε. Ή το ανάποδο, ότι τώρα πια θα στραφεί όλος αυτός ο κόσμος εναντίον του. Κοιτάξτε, η απάντηση σε αυτό είναι ένα μείγμα εντυπώσεων. Ένα μείγμα εντυπώσεων το οποίο αυτό καθεαυτό δεν μας αφορά. Εκείνο που μας αφορά είναι εμείς σαν ορθολογικά πολιτικά όντα, όπως αυτά εκφράζονται από τις κυβερνήσεις μας, και μιλώ για τις κυβερνήσεις του ελληνισμού, γιατί είμαι Έλληνας και με ενδιαφέρουν αυτές πρωτίστως, έτσι. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις του ελληνισμού, της Ελλάδος και της Κύπρου, θα πρέπει να οθήσουν με δικές τους θεσμικά τοποθετημένες ενέργειες την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να αποφευθούν κινήσεις εργαλειοποιήσεως, είτε με αρνητικό είτε με θετικό πρόσημο. Εκείνο που θέλουμε είναι να σωθεί ο πληθυσμός, να σωθούν οι πληθυσμοί και οι λαοί της Μεσογείου από τέτοιους κινδύνους, ή να απομακρυνθούν κατά το δυνατόν οι κίνδυνοι αυτοί από την περιοχή, και όχι μόνο φυσικά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να λειτουργούμε και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς τα προβλήματα όλου του πλανήτη, αλλά εδώ είναι μια περιοχή που αφορά άμεσα τις μεσογειακές χώρες. Είμαστε μεσογειακές χώρες, είμαστε ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. Έχουμε υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τις εκπληρώσουμε. Τι πιο σαφές από αυτό?
Πείτε μου όμως, αυτή η ανθρώπινη διάσταση τραγωδίας που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία και που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί παρά να κυριαρχεί στην Ελλάδα, άνοιξε άρον-άρον μία συζήτηση ότι πάμε σε διπλωματία σεισμών, θα πέσουν οι τόνοι, θα ησυχάσει το κεφάλι μας και μπορεί να ανοίξουμε και ένα διάλογο σε άλλη βάση. Λέγεται μάλιστα ότι Δευτέρα το πρωί η πρώτη κίνηση ήταν ένα τηλέφωνο μεταξύ της κυρίας Μπούρα και του κυρίου Καλίν. Και κάποιοι άρχισαν να αρθρογραφούν ότι ξαναξεπαγώνει η διπλωματία των σεισμών. Πώς τα ακούτε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Δηλαδή η διπλωματία των σεισμών που έγινε τη δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά, είχε να κάνει με μια άλλη κυβέρνηση. Δεν είχε να κάνει με μια ισλαμιστική κυβέρνηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, παρόλα αυτά, η διπλωματία των σεισμών τότε, στην οποία πολλά κράτη της Μεσογείου επένδυσαν ως εργαλείο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, απέδειξε ότι δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει ένα ιστορικό κύμα διεκδικήσεων, εξαφανίσεως θα έλεγα, του ελληνισμού από τη Μεσόγειο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από τους Τούρκους γεωστρατηγικούς σχεδιαστές. Διότι παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε εκείνη η διπλωματία των σεισμών, σήμερα είμαστε εδώ που βρισκόμαστε και μας λένε ότι θα έρθουν νύχτα, μας λένε ότι θα πάνε να συναντήσουμε τους νεκρούς προγόνους μας στον πάτο του Αιγαίου, ότι θα ταΐσουμε και εμείς τα ψάρια του Αιγαίου κτλ. Κτλ. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, δύο μέρες πριν είχαν πεθάνει οι δύο ήρωες της πολεμικής αεροπορίας μας. Τι έλεγε ο ΑΚΑΡ, τι έκανε ο ΑΚΑΡ στο Αιγαίο? Συνεχείς παραβιάσεις. Δεν σεβάστηκαν ούτε τη μνήμη αυτών των δύο παιδιών. Συγγνώμη, και χθες το βράδυ, είχαμε παραβιάσεις και υπερπτήσεις με φωτογραφικά αεροσκάφη. Αυτό συνεχίζεται, δεν αλλάζει από την άλλη πλευρά. Έτσι ακριβώς. Αυτά λοιπόν, ήθελα να το αναφέρω, αυτά λοιπόν είναι δείγματα του πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι τις χειρονομίες ανθρωπισμού και καλής τελήσεως. Όχι κύριοι, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε γιατί είμαστε Έλληνες και γιατί είμαστε άνθρωποι και γιατί στο 12 Θεό μας, έτσι, είχαμε έναν άνθρωπο, έναν Θεό μάλλον, ο οποίος ήταν ξένιος. Ήταν αυτός ο οποίος είχε θεσμοθετήσει, είχε ιεροποιήσει τη βοήθεια στον ξένο. Είτε αυτός ερχόταν ως ηκέτης, είτε είχε την ανάγκη μας. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Εμείς δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το ηθικό μας επίπεδο. Όχι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν το κάνουμε με υστεροβουλία, διότι ο ανθρωπισμός, θυμίζω σε αυτούς που τα λένε αυτά, δεν γίνεται ούτε επιπληρωμή, ούτε με το αζημίωτο δηλαδή, ούτε με υστεροβουλία. Ο ανθρωπισμός γίνεται, εφαρμόζεται, γιατί η φύση του είναι τέτοια. Είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Τελεία. Μην επενδύουμε όμως διπλωματικά σε αυτό που κάνουμε, διότι δεν είμαστε ούτε ανθρωπιστές σε αυτή την περίπτωση, αλλά υποκριτές. Και στον ελληνισμό δεν αξίζουν τέτοιου είδους προσδιορισμοί. Σας προβληματίζει αυτή η σπουδή από κάποιους, με αναλύσεις παρακαλώ, του να ξαναενεργοποιήσουμε τη διπλωματία των σεισμών, μήπως υποκρύπτει κάτι άλλο? Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι τους οποίους υπονοείτε δεν έκρυψαν ποτέ την βούλησή τους για υποταγή και εθελοδουλία και μετατροπή της Ελλάδος σε νέο Οθωμανικό Σαντζάκιο, έτσι, ποτέ. Τώρα βρίσκουν άλλη μία αφορμή για να προωθήσουν αυτές τις θέσεις. Θα πέσει και αυτή στο κενό, γιατί να ξέρετε ένα πράγμα, ο Έλληνας άνθρωπος είναι ευφυής, δεν είναι ανόητος. Ο Έλληνας άνθρωπος δρά όπως δρά, γιατί είναι Έλληνας, γιατί έχει έναν πολιτισμό 5.000 ετών, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να διαγράψει, και με τα καλά του και με τα κακά του.
Λοιπόν, ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, ούτε σε άλλα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια που διδάσκουν ακριβώς αυτού του είδους τις εργαλειοποιήσεις, ο Έλληνας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως ίδρυσε τον πρώτο θεσμικό φορέα επιστήμης σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης, αυτός ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος με τους Βυζαντινούς λογίους δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και έβγαλε από την Ευρώπη, έβγαλε την Ευρώπη από το σκοτάδι του Μεσαίωνα, αυτός ο Έλληνας άνθρωπος λειτουργεί με την ψυχή του, την καρδιά του και τα ευγενικά του αισθήματα. Δεν λειτουργεί διαφορετικά. Τώρα όλοι οι άλλοι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευθούν, να εργαλειοποιήσουν, να προωθήσουν θέσεις εθελοντουλίας, ητοπάθειας και γνωστής τουρκολαχνικής πολιτικής, θα συνεχίσουν να το πράττουν. Αλλά να είναι βέβαιοι ότι θα πέσει στο κενό. Ο φίλος ο Κώστας λέει, με ενδιαφέρει η άποψη του κυρίου Μάζη ως προς το εξής. Ο Ερντογάν έχει αναγγείλει εκλογές στις 14 Μαΐου. Χθες έθεσε τις 14 αυτές επαρχίες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποια είναι η εκτίμησή του, γιατί ο Ερντογάν μόνο απρόβλεπτος που δεν είναι. Θα το εργαλειοποιήσει και θα αναβάλει τις εκλογές ή αισθάνεται ότι έχει το πάνω χέρι και θα τις κάνει τις εκλογές. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν. Εκείνο που μπορώ να παραμένω σταθερό στην άποψή μου είναι ότι οι δικές μας εκλογές πρέπει να γίνουν πριν από τις εκλογές του κυρίου Ερντογάν. Και τονίζω ότι είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται από λόγους υψηλής στρατηγικής και εθνικής ασφαλείας. Έχω επανατοποθετηθεί σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι η άποψή μου είναι σαφής. Λέει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, κύριε Μάζη, να ξέρετε, λέει, ότι το Αζερμπαϊτζάν έκοψε τη ροή του φυσικού αερίου εν μέσω σφοδρού κρύου και στην περιοχή του Αρτσάχ, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Σαφέστατα, και προχθές μιλούσα για το Αρτσάχ και επιπλέον ξαναγυρνάω στη διεθνή κοινότητα, έτσι, όπως επίσης ξαναγυρνάω και στις ρωσικές ευαισθησίες τις οποίες δείχνει για τους εθνικού προσδιορισμού ρωσικού κατοίκους του Ντομπάς, έτσι, ολοκλήρου της περιοχής. Δεν μου λέτε, είναι ή δεν είναι η Ρωσία ο ηγέτης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Καυκάσου, στην οποία υπάρχει και η Αρμενία. Είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το Αρτσάχ, το οποίο δεν ανήκει, διότι δεν θεωρείται κατά τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέρος της Αρμενίας. Είναι και η ίδια η Αρμενία, η οποία δέχεται συνεχείς πιέσεις και θερμές πιέσεις από το Αζερμπαϊτζάν. Τι ακριβώς πράττει η Ρωσία? Σφυρίζει κλέφτικα. Γιατί? Για να μην ενοχλήσει το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί? Διότι δεν πρέπει να ενοχληθεί η Τουρκία. Βλέπετε πως πάει η αλυσίδα. Έχετε δίκιο. Η δε διεθνής κοινότης ενδιαφέρεται ανθρωπιστικά για τους κατοίκους του Αρτσάχ? Όχι. Αδιαφορεί πλήρως. Εκεί δεν υπάρχουν μικρά παιδιά. Δεν υπάρχουν γέροντες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά είτε από τους όλμους και το πυροβολικό των Αζέρων, είτε από το κρύο μετά από τη στέρηση του φυσικού αερίου στο Αρτσάχ. Γιατί τόση υποκρισία? Αυτός ο αμοραλισμός. Κοιτάξτε, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, αν ανοίξετε, λέει, κύριε Μάζη, σήμερα την ελληνική δημόσια τηλεόραση, θα δείτε να τιτλοφορείτε ύμνη για τους Έλληνες διασώστες σε τουρκικά ΜΜΕ. Εγώ, παρακολουθώντας, λέει ο φίλος μας, τα τουρκικά ΜΜΕ, όντως
Υπάρχουν ύμνοι, όχι όμως μόνο για τους Έλληνες διασώστες, αλλά για όποιους διασώστες όπου γης έχουν σπεύσει στην περιοχή. Μήπως λοιπόν, λέει, επιχειρείται στην Ελλάδα η εργαλειοποίηση και από τα ελληνικά ΜΜΕ της προσπάθειας των Ελλήνων διασωστών της ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες ανήκουν στο λαό και προσφέρουν τη βοήθειά τους παντού και δεν έχουν ανάγκη προπαγάνδας και αβανδανδόρων που τους θυμούνται μόνο γι' αυτό, ενώ την ίδια ώρα δανείζονται πυροσβέστες λόγω έλλειψης προσωπικού. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον ακροατή. Θα συμφωνήσω απολύτως. Έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα στην προηγούμενη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ οφείλω να σας πω τι λένε εδώ και οι ακροατές, οι οποίοι τους έχετε ανοίξει εδώ πέρα ένα κύκλο απόψεων. Λέει εδώ άλλος φίλος: κύριε Μάζη, θεωρείτε ότι θα περάσει ένα διάστημα έστω και επιφανειακής ηρεμίας, γιατί η τουρκική πολιτική ηγεσία έχει να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη κατάσταση και θα επανέλθουν στη στρατηγική των προκλήσεων, ή θα πάνε εκ παραλλήλου? Όπως προηγουμένως εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε, κύριε Σαχίνη, οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν ούτε αυτή τη στιγμή να δρουν προκλητικά και κατασκοπευτικά και προσβάλλοντας την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος στο Αιγαίο. Ούτε αυτή τη στιγμή, που δηλώνει τι? Ότι η ανθρώπινη ζωή και ο ανθρώπινος πόνος για το Σουλτάνο δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, η οποία σκοπεύει ανεξαρτήτως συνθήκων και ανεξαρτήτως το πού αυτές οι συνθήκες εκτιλήσονται, την εξαφάνιση τη γεωπολιτική της Ελλάδος. Δεν θα σταματήσει να το κάνει και επιτέλους ας έχουμε και την αντίθετη ενημέρωση που λέει ακριβώς αυτό το οποίο μόλις πρόφερα, ότι η Τουρκία δεν δίνει σημασία ούτε στο δικό της τον πόνο, τον λαϊκό πόνο. Το μόνο που την ενδιαφέρει σε επίπεδο ηγεσίας είναι ακριβώς να συνεχίσει το σχέδιο της γεωπολιτικής εξαφανίσεως του ελληνισμού σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτό να καταλάβουμε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να ανοίξω λίγο τη βεντάλια χάρη στους ακροατές. Λέει εδώ ο φίλος Αχιλλέας: μιας και έχεις τον κύριο Μάζη, σε παρακαλώ, λέει, την ερχόμενη Κυριακή έχουμε το δεύτερο γύρο εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πώς βλέπει ο κύριος Μάζης να διαμορφώνει την κατάσταση για το Κυπριακό μετά τις εκλογές στην Κύπρο, όπου προβάδισμα βεβαίως για την νίκη έχει ο κύριος Χριστοδουλίδης, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται με το Κυπριακό? Κοιτάξτε, ως επιστήμον δεν μπορώ να παίρνω πολιτικές θέσεις. Ως άνθρωπος όμως μπορώ να σας πω τι θα έκανα εγώ. Ως άνθρωπος αυτή τη στιγμή, γιατί έχω τη δυνατότητα να σκέπτομαι και ως πολίτης και ως Έλληνας, θα στήριζα εκείνη τη δύναμη η οποία θα μπορούσε να βασιστεί στις αρχές πρώτον του ελληνισμού, δεύτερον του πατριωτισμού, τρίτον της απόρριψης τελικώς μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας η οποία θα οδηγήσει στην τουρκοποίηση της Κύπρου. Αυτό θα συμβούλευα και τους αδελφούς Κυπρίους να πράξουν. Δεν μπορώ να δώσω, αν και έχω άποψη για το τι πρέπει να στηρίξει στις επόμενες εκλογές ο Έλληνας Κύπριος και το κρατώ για τον εαυτό μου, αλλά βάζω μπροστά τις αρχές και τις αξίες τις οποίες με ελευθέρα συνειδήση θα πρέπει να στηριχθούν. Κύριε Μάζη, πιστεύετε ότι στο Κυπριακό η άλλη πλευρά, ενώ εμείς συζητάμε ακόμη, καλά το λέτε εσείς, αυτό το σχέδιο διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που είναι από την πίσω πόρτα μια παραλλαγή, χίλιες παραλλαγές του σχεδίου Ανάν, η άλλη πλευρά το έχει τελειώσει και συζητάει ή για την αναγνώριση δύο ισότιμων κρατών ή να προσαρτήσει την Κύπρο? Όταν λέτε άλλη πλευρά, ποιους εννοείτε? Η Τουρκία. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Καλά, γιατί μα καθόμαστε να συζητήσουμε ακόμα ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν θέλει διχοτόμηση, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Θέλει τουρκοποίηση ολοκλήρου της Κύπρου.
και την τουρκοποίηση ολοκλήρου της Κύπρου θα την πετύχει μόνο με διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ας μην γελιόμαστε. Άρα... Οπότε τη διχοτόμηση δεν τη θέλουν ούτε οι Άγγλοι. Διότι εάν θέλαν διχοτόμηση θα ήταν σαν να καταστρέφουν τη βασική αρχή επικυριαρχίας τους και προβολής ισχύως στο νησί. Ποια είναι αυτή? Divide and rule. Διέρη και βασίλευε. Mm. Ο φίλος ο Νίκος λέει: ο κύριος Μάζης μας είπε τι θα στήριζε στην Κύπρο. Υπάρχει όμως τέτοια πολιτική δύναμη από τους δύο υποψηφίους της ερχόμενης Κυριακής? Ο μόνος λέει που ξέρω εγώ ήταν ο Κολοκασίδης, που υποτίθεται ότι ήταν και ο μόνος που τα έλεγε ανοιχτά και τελικά οι Κύπροι συμπολίτες του τον άφησαν άπατο. Κοιτάξτε, τον κύριο Κολοκασίδη θεωρώ ότι η Κύπρος έχασε μια ευκαιρία με την περίπτωσή του. Τον κύριο Κολοκασίδη τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τις πιο καθαρές και έντιμες θέσεις για το Κυπριακό. Πιστεύω όμως και το εξής, ότι και ο έτερος των υποψηφίων, ανεξαρτήτως εάν δεν μπορεί, αυτό είναι μία ανάλυση, έτσι. Δεν είναι προτροπή, είναι μία ανάλυση. Το τονίζω, δεν είναι προτροπή, είναι μία ανάλυση. Πιστεύω ότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι αναγκασμένος σε προεκλογική περίοδο να περιορίσει κάποιες γωνίες του λόγου του, ούτως ώστε να του δοθεί σε περίπτωση που θα καταγάγει μία νίκη και θα γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προωθήσει εθνικές πρωτοβουλίες, εθνικές θέσεις, και ελπίζω ότι βασιζόμενο στην αντίδρασή του όταν ήταν υπουργός εξωτερικών που μίλησε για τρίτο Ατήλα, δεν το ξεχνάμε αυτό κύριε Σαββίδη, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από υπεύθυνη θέση υπουργού εξωτερικών που μίλησε για τρίτο Ατήλα όταν άρχισαν τις γεωτρήσεις οι Τούρκοι στην νομίμως οριστήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Μετά βέβαια απεμακρύνθηκε από υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι και αυτός στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει την προσπάθεια εθνικών λύσεων και λύσεων οι οποίες φροντίζουν για την ασφάλεια του ελληνισμού. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Βλάσης, έχει δίκιο ο κύριος Μάζης για το πώς συμπεριφέρεται η τουρκική πολιτική ηγεσία. Απόδειξη αυτού είναι ότι ακόμη και η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει υποστεί εισβολή και κατοχή πρότεινε να στείλει βοήθεια, την οποία αρνήθηκε η τουρκική κυβέρνηση εμένοντας την τακτική τη μη αναγνώριση Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν την ώρα που χάνονται άνθρωποι, λέει. Σας το είπα. Οι τουρκικοί ηγέτες, οι τουρκικές ελίτ έχουν ένα σκοπό, ένα στόχο, την εξαφάνιση τη γεωπολιτική του ελληνισμού από τη Μεσόγειο. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι δικές μας πολιτικές ελίτ, τόσο το καλύτερο. Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Μάζη, με ένα ερώτημα ευρύτερο που έρχεται από το φίλο το Γιάννη και δράτω με τις ευκαιρίες. Εκτιμά ο κύριος Μάζης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να μπαίνει σε ένα άλλο στάδιο και αναφέρομαι σε κλιμάκωση με χρήση ακόμη και πυρηνικών, με βάση πια ότι το ΝΑΤΟ ανοιχτά 50 και πλέον χώρες και το ΝΑΤΟ όχι απλώς βοηθούν την Ουκρανία αλλά εμφανίζουν μέχρι και τάγκ, και η Ρωσία από την άλλη δηλώνει ότι εδώ ο πόλεμος κλιμακώνεται, και θέλω και το σχόλιο του, λέει, ρίξαν ένα μπαλόνι κινέζικο το οποίο όντως παραβίασε τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, μα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους έχουν κυκλώσει την Κίνα στη Συνική Θάλασσα, εκεί δεν υπάρχει παραβίαση? Εκείνο το οποίο θα πω στον Γιάννη, αγαπητό φίλο Γιάννη, το συνονόματο, είναι ότι οι παρατηρήσεις του είναι εξαιρετικά ορθές, ευφυείς και αν θέλετε ορθολογικές. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν δύο δίκαια. Το δίκαιο του ισχυρού και το δίκαιο του αδυνάτου. Και για αυτά τα δύο δίκαια είμαι βέβαιος ότι ο αγαπητός Γιάννης έχει διαβάσει το διάλογο των Μιλίων. Αν δεν τον έχει διαβάσει, του προτείνω να τον διαβάσει από το Θουκυδίδη, για να δει ότι ο παππούλης μας είχε κάνει τη βασικότερη αρχή της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και την είχε κοινοποιήσει. Έκτοτε, τι είχε πει
όταν του ζήτησαν οι μήλοι απλή δικαιοσύνη και του είπαν ότι εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο, αλλά δεν μπορείτε να έρθετε να μας φάξετε και να μας εξανδραποδίσετε. Εμείς μόνο δικαιοσύνη ζητάμε. Τότε οι Αθηναίοι του απήντησαν. Δικαιοσύνη είναι μόνο μεταξύ ισοδυνάμων. Αλλιώς ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του και ο ισχυρός προχωρεί όσο του επιτρέπει η δύναμή του. Γι' αυτό εγώ ονειρεύομαι έναν δυνατό ελληνισμό στη Μεσόγειο και όχι έναν αδύνατο ο οποίος διαρκώς θα υποχωρεί και θα θεωρητικοποιεί προς βορώσιν των ανοήτων, έτσι, την ενδοτικότητα και την υποχωρητικότητά του μέχρι πλήρους εξαφανίσεως. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χρήση πυρηνικών? Είναι κοντά ένα τέτοιο σενάριο? Προβληματίζει τον Henry Kissinger. Μετά από αυτό εγώ περιττεύω. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω μια είδηση όμως, γιατί εσείς καλά το θέσατε εξ αρχής ότι ο ανθρωπισμός και η ανθρωπιά δεν μπορεί να είναι αλακάρτ, αλλά φαίνεται ότι στη Δύση, και δεν εξαιρούμαστε, έχουμε επιλέξει. Αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε αναχωρεί για την Τουρκία και πάλι για την Τουρκία και δεύτερο κλιμάκιο ΕΜΑΚ. Για τη Συρία όμως κουβέντα δεν γίνεται στη Δύση. Εκεί δεν είναι άνθρωποι, είναι υπάνθρωποι, κύριε Σαχίνη. Εκεί τους αξίζει να πεθάνουν. Παρένθεσης. Κάνω πικρό χιούμορ. Κλείνει παρένθεσης. Και τη βάζω αυτή την παρένθεση γιατί υπάρχουν πολύ καλοθελητές. Εγώ να υπενθυμίσω απλά ότι ιστορικά η Συρία, αυτό που μας έστειλε και ακροατής, ήταν από τις πρώτες περιοχές που δέχτηκε προσφυγικό ελληνισμό μετά τον εκδιωγμό και το κυνηγητό. Και να τονίσουμε έτσι για την ιστορία ότι επί καθεστώτος Άσαντ, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα αλλά σε άλλες εποχές ειρηνικές, το χριστιανικό στοιχείο στη Συρία ουδέποτε ευλάφθη, ουδέποτε επλήγει. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα.